Είπαμε δύο-τρία πραγματάκια για το φιλικό του Σαββάτου με την Ξάνθη. Θα πάμε όμως να συμβουλευτούμε και μια πιο έμπειρη προπονητική ματιά ενός ανθρώπου που ήταν και αυτός στο γήπεδο το περασμένο Σάββατο. Και ο λόγος γίνεται για τον άμεσο συνεργάτη του Μίλαν Ράσταβα, στον προπονητή της Ξάνθης, τον Νίκο Νεντίδη. Coach, καλησπέρα Θεσσαλονίκη από το Λίμπερο. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη σε εσάς. Και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, γιατί ξέρουμε ότι είστε καθοδόν για την προπόνηση και ευχαριστούμε που μας διαθέτετε στο λίγα λεπτά για να μιλήσουμε για ένα φιλικό. Νομίζω θα συμφωνήσετε και εσείς, ανάμεσα σε μια δεμένη και έτοιμη, νομίζω σχεδόν, ομάδα όπως είναι η δική σας η Ξάνθη, και απέναντι σε έναν Άρη που είναι μια πολύ νέα ομάδα, μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα που ακόμα φαίνεται ότι φτιάχνεται. Έτσι. Ναι, θα συμφωνήσω με την τοποθέτηση αυτή. Η ομάδα δική μας είναι μια ομάδα που αποτελείται από προσπαθές που ήταν και πέρυσι στο ρόστερ. Έχουν γίνει 2-3 προσθήκες και προσπαθούμε να γίνει όσο πιο ομαλή και γρήγορη ένταξη σε αυτήν. Σίγουρα είμαστε μια ομάδα που έχει τα περσινά της πατήματα, έχει το δικό της στυλ. Αλλά αυτό, ξεκινώντας από την ομάδα τη δική μας, ας πούμε, σε αυτό που μου πάτε, αυτό μπορεί να είναι και μια παγίδα να θεωρείς δεδομένο ότι ξέρεις κάποια πράγματα, ότι έχεις κάποια πράγματα και οι ποδοσφαιριστές και εμείς προπονητές, και να δημιουργηθούν δυσκολίες. Ναι. Οπότε δεν είναι τίποτα δεδομένο, οπότε δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Το χθες απλά σε οδηγεί για την επόμενη μέρα. Άρα και εμείς θέλουμε δουλειά για να είμαστε καλύτεροι. Και θα πω πάλι, δεν θα επαναπαυτούμε σε μια καλή περσινή χρονιά. Τώρα όσον αφορά για τον Άρη, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μου άρεσε αρκετά. Στο πρώτο ημίχρονο ιδιαίτερα, μετά το 20, είχε μια καλή παρουσία μέσα στο παιχνίδι. Έδειξε ότι έχει ένα καινούριο στυλ με τον καινούριο προπονητή. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, έχει ποιότητα στο κέντρο, αλλά παρ' όλα αυτά δεν έκανε και ένα παιχνίδι που να μας δυσκολέψει πάρα πολύ, να πεις ότι έκανε τις πολλές φάσεις. Mm-hmm. Πράγμα που το θεωρώ φυσιολογικό, γιατί όταν κάθε 2 μέρες, κάθε 3 μέρες υπάρχουν φιλικά παιχνίδια και χρησιμοποιούνται και κάποια παιδιά είτε για λίγο ή για περισσότερο χρόνο, δεν μπορείς να έχεις ακόμη το φορμάρισμα και την ετοιμότητα που θα έχεις στην πορεία του προαθλήματος. Και για τον Άρη νομίζω, coach, ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι μέσα σε διάστημα μόλις 48 ώρων έδωσε 2 φιλικά παιχνίδια. Το μάτς της Πέντης με τη Λάρισα και με την Ξάνθη το Σάββατο. Ναι, αυτό ακριβώς λέω, ότι θα ήταν δύσκολο για τα παιδιά αυτά, ναι. Και ιδιαίτερα που παίξανε σε ένα χαρλάο που διψάει για ένα δυνατό και ποιοτικό Άρη, και φαντάζομαι προσπαθήσαν να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό το παιχνίδι μέσα στο χαρλάο. Χωρίς αυτό να σημειώ ότι δεν προσπαθήσαν να δώσουν το καλύτερο στο δικό μας παιχνίδι. Ναι. Αναφέρατε ότι ο Άρης δεν σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα στο κομμάτι της δημιουργίας κλασικών ευκαιριών στην περιοχή του Ζήφκοβιτς. Ναι. Άρα συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση που έκανε ο κύριος Ερέρα μετά το τέλος του φιλικού, ότι η ομάδα κυρίως μπροστά θέλει δουλειά. Αμυντικά θεωρεί ο κύριος Ερέρα ότι ο Άρης είναι σε πολύ καλό δρόμο. Με μια Ξάνθη όμως, βέβαια, παρόλα αυτά, να τη βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο να βγάζει φάσεις και καλές ευκαιρίες, ναι, για να σκοράρει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς έγινε. Τώρα δεν διάβασα τη δήλωση του, ναι, του κ. Ερέρα. Απλά συμφωνώ σε αυτό μαζί του, ότι ο Άρης ήταν δεμένος όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, πάλι θα πω. Ναι. Ήταν καλά και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλά. Ναι. Απλά εμείς κυριαρχήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω πως ήταν... Δημιουργήσαμε αρκετές προϋποθέσεις για να βάλουμε γκολ. Δεν κάναμε και εμείς τις κλασικές ευκαιρίες. Ναι. Βάλαμε την μπάλα αρκετές φορές στην περιοχή από τα πλάγια. Γίναν πάρα πολλές φάσεις. Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Αλλά αυτό είναι φυσιολογικό να προβληματίσει τον προπονητή της ομάδας της δικής σας, του Άρη, mm-hmm, και να δουλέψει ο άνθρωπος πάνω σε αυτό. Και η δήλωση ήταν αυτή, ότι αμυντικά, ας πούμε, η ομάδα του θεωρεί ότι είναι καλή και θέλει δουλειά μπροστά. Σίγουρα, όταν είσαι καινούριος προπονητής σε μια ομάδα, βάζεις τις προτεραιότητές σου. Ίσως η άμυνα να είναι αυτή που τελικά δίνει τους στόχους, η αμυντική λειτουργία θα έλεγα της ομάδας καλύτερα, όχι η άμυνα, για να μην αδικούμε τους παίκτες που αγωνίζονται κουφά, γιατί και αυτοί κάνουν τα τελευταία χρόνια στο ποδόσφαιρο πολύ μεγάλη δουλειά. Άρα εν μέρει θα συμφωνήσω μαζί του, αυτός ξέρει καλύτερα, έχει αρκετούς παίκτες, από ό,τι παρακολούθησε όλα τα φιλικά χρησιμοποίησε όλους σχεδόν τους παίκτες, δεν αδικεί φαντάζομαι κανέναν, και θέλει τον χρόνο του. Θέλει τον χρόνο του. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να περιμένουν οι διψασμένοι φίλοι του Άρη, που δικαίως έχουν μείνει μακριά από
από τη Super League αρκετά χρόνια και τους χρειαζόμαστε όλους, και εμείς το ποδόσφαιρο να δυνατό Άρη και ο προπονητής να είναι όσο δυνατόν πιο καλός και να είναι ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φιλάθλων του Άρη. Επειδή είστε και πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και ως παίκτης, ως προπονητής, εντάξει, γνωρίζετε κι εσείς νομίζω καλύτερα από εμάς ότι η λέξη υπομονή στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σε μια ομάδα με υψηλές απαιτήσεις όπως ο Άρης δεν τη συναντάς πολύ συχνά. Αλλά απλά δεν ξέρω αν συμφωνείτε με το ότι βάσει του στοιχείου του και το δεδομένο ότι ο Άρης φέτος προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω και ένα απαιτητικό και υπάρχει μια απαιτητική φιλοσοφία τακτικά από τον Πάκο Ερέρα, γίνεται αντιληπτό και πρέπει να αντιληφθεί και ο κόσμος κυρίως ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη υπομονή φέτος μέχρι να αρχίσει να ρολάρει η ομάδα. Ναι. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Είναι μια λέξη δύσκολη για τα ελληνικά δεδομένα, η υπομονή όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, αλλά βλέπουμε και σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Αγγλία που είναι οι κορυφαίοι προπονητές και οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές όπως και στην Ισπανία δίνουν αυτή την πίστοση χρόνου. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε και εδώ στην Ελλάδα ότι την έχει ανάγκη ένας προπονητής και θα ήθελα να πω για τον κύριο Ρέρα ότι αυτό που είδαμε ότι υπάρχει μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ομάδα που να παίζει ποδόσφαιρο, να ικανοποιήσει τον κόσμο του Άρη. Να έρθουν και οι νίκες όταν θα έρθει η ώρα για το πρωτάθλημα, γιατί από ό,τι θυμάμαι όλα τα χρόνια που είμαι στο ποδόσφαιρο κι εγώ, θυμάμαι ένα Άρη που είχε την πρωτοβουλία του παιχνιδιού, ένα Άρη που προσπαθούσε να φτιάξει το παιχνίδι, ένα Άρη που προσπαθούσε να επιβάλλει το παιχνίδι του. Αυτό νομίζω προσπαθεί να φτιάξει και αυτός ο άνθρωπος. Άρα για να ικανοποιηθούν όλοι, και ο κόσμος και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και όλοι όσοι ασχολούνται με τον Άρη, θα πρέπει να υπάρχει δυστυχώς αυτή η λέξη υπομονή. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο αυτό που είδα τουλάχιστον εγώ στο παιχνίδι του μεταξύ μας. Υπάρχει κάποιος παίχτης του Άρη τον οποίο να έχετε ξεχωρίσει είτε από το φιλικό του Σαββάτου είτε έχοντας παρακολουθήσει και τα φιλικά της ομάδας το προηγούμενο διάστημα, κυρίως στην Ολλανδία? Εντάξει, δεν θα σταθώ σε κάποιον ιδιαίτερο παίχτη. Θεωρώ ότι στο κέντρο τα δύο καινούρια παιδιά που είναι ο Κολάσο νομίζω μαζί με τον Ματίγια, δεν θυμάμαι ποιο, τον Μπάσα. Νομίζω ότι έχουν ποιότητα και οι τρεις και μπορούν να αποτελέσουν μονάδες χωρίς να αφήνουμε τον Ιτζόγλου, χωρίς να αφήνουμε τον Παυλίδη, χωρίς να αφήνουμε άλλα παιδιά τα οποία και αυτά έχουν την ιστορία τους και αυτά προσφέραν στον Άρη. Έτσι. Νομίζω πως ο προπονητής ξέρει καλά τι κάνει, δίνει χρόνους σε όλους από ό,τι έχω παρακολουθήσει και νομίζω ότι πάλι θα πούμε αυτή τη λέξη ότι θέλει υπομονή από όλους για να έρθουν και τα αποτελέσματα. Πάντως σας είδαμε πολύ διαβασμένους, δεν ξέρω αν το είχατε προγραμματίσει από πριν ή αν βγήκε μέσα στο μάτς, πολύ διαβασμένους πάνω στο παιχνίδι του Ματέο Γκαρσία. Γιατί τον κλείσατε αρκετά καλά, είναι η αλήθεια. Εντάξει, παρακολουθήσαμε τα παιχνίδια όλα γιατί μας ενδιαφέρει πώς παίζουν όλες οι ομάδες και εμείς κάνουμε αυτή τη δουλειά εδώ, όπως φαντάζομαι σε κάθε ομάδα. Αλλά αυτό το παιδί, ας μην ξεχνάμε ότι έχει κάνει αρκετά παιχνίδια και έχει δικαίωμα κάπου να μην είναι και τόσο καλός. Και τα παιδιά τα δικά μας βέβαια ήταν πολύ καλή. Αυτό λέει, είναι μια περίοδος που μπορεί ένας ποδοσφαιριστής σε ένα παιχνίδι να το θεωρήσει πιο σημαντικό για τον εαυτό του. Παράδειγμα, παίζοντας και εγώ σαν ποδοσφαιριστής μπροστά στον κόσμο του Άρη, θα θεωρούσα ότι θα έπρεπε να παίξω πολύ καλά μπροστά στον κόσμο του Άρη. Και θα το έβαλα σαν δεύτερο εντός εισαγωγικών, ας πούμε, σε μια κάποια άλλη έδρα. Οπότε δεν είναι και εύκολο και για τα παιδιά τώρα στην περίοδο προετοιμασίας να είναι πάντα έτσι όπως πρέπει. Και όπως συνηθίζει να λέτε και εσείς οι προπονητές, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι αν ο παίχτης βγάζει κούραση στη διάρκεια της προετοιμασίας, αυτό σημαίνει ότι γίνεται σωστή δουλειά. Ναι, αυτό είναι ένας κανόνας, ανάλογα τι θέλεις. Αν θες μια φρέσκια ομάδα πολύ νωρίς, μπορεί να βρεις φρέσκους παίκτες, αλλά στην πορεία ίσως αυτό θα αποτελέσει κάποιο πρόβλημα. Ίσως λέω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο. Βέβαια, το σταθερό είναι αυτό, να προετοιμάσεις μια ομάδα, να τη χτίσεις, να την προετοιμάσεις και από άποψη τακτικής και άποψη φυσικής κατάστασης για όλη τη σεζόν. Άσχετα αν μπορεί να μην είσαι εσύ σε δύο μήνες, ήταν κάποιος άλλος προπονητής, αλλά νομίζω η υποχρέωση είναι αυτή. Αυτό όμως είναι επιλογές του κάθε προπονητή. Πάντως, νομίζω άσχετα με το γεγονός ότι χρειάζεται ακόμα δουλειά, έχει δημιουργήσει ένα ρόστερ το οποίο δικαιότατα μπορεί να έχει ψηλές βλέψεις για την, την φετινή Super League. Ναι, βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Ένα σχόλιο έτσι και για το. Μας είπατε βέβαια κάποια πράγματα για πριν, για το πώς προσεγγίζει η Ξάνθη τη νέα σεζόν και πώς βλέπετε κι εσείς το νέο ελληνικό πρωτάθλημα το οποίο βρίσκεται πρώτων πυλών. Καθώς σε λιγότερο από δύο εβδομάδες έχουμε και την πρώτη σέντρα. Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταλάβει και προσπαθούμε να περάσουμε και στα παιδιά το ότι δεν σημαίνει ότι η προηγούμενη καλή χρονιά εξασφαλίζει την πολύ καλή επόμενη.
Αυτό είπα θα μπορούσε να είναι μια παγίδα. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ομοιογένεια που έχει η ομάδα και, τον τρόπο παιχνιδιού που έχει, που το γνωρίζουν, και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, προσπαθώντας να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, πάνω σε τακτικά θέματα, πάνω σε θέματα φυσικής κατάστασης, πάνω σε θέματα λειτουργίας της ομάδος. Αγωνιστικά λέω. Αυτό όταν είχες μια καλή χρονιά προηγούμενη, ξέρεις, κάποιες φορές λένε εντάξει, αφού ήμασταν καλά πέρυσι η ομάδα δεν αλλάξει πολύ, θα είναι το ίδιο και φέτος. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Δεν είναι πάντα. Στο ποδόσφαιρο θα πω ότι το χθες μπορεί να ήταν καλό, αλλά πρέπει να το αποδείξεις και σήμερα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι χθες θα κάνεις κάτι καλό. Αυτό τελείωσε, έφυγε. Πρέπει να το υπερασπιστείς την επόμενη μέρα. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε εμείς. Και σε μια ομάδα που νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται Super League, νομίζω ότι είναι η πιο πετυχημένη ομάδα εκτός των μεγάλων κέντρων, δηλαδή Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με σταθερή παρουσία και συμμαζεμένη ομάδα, τακτοποιημένη ομάδα, που φιλοδοξεί ναι. και φέτος να κάνει μια καλή πορεία. Έτσι είναι. Ο κύριος Πανόπουλος έχει καταφέρει όλα τα χρόνια να δημιουργήσει ένα όνομα και μια ομάδα που τη σέβονται όλοι. Τη σεβόμαστε πρώτα εμείς που είμαστε μέσα σε αυτήν, γιατί μας παρέχει τα πάντα και ποτέ δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάντα προσπαθεί να το κάνει περήφανο εντός αγώνων με την παρουσία της στο χώρο και στον ελληνικό, και όταν καλείται να βγει στην Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι πάλι που θα πω, πως προσπαθούμε κάθε χρόνο να το βελτιώνουμε και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και πιο καλοί. Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή προπόνηση κιόλας. Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Εκτός από τους αγώνες με τον Άρη, βέβαια, και θα κάνουμε καιρό να συναντηθούμε ξανά. Όχι, και σε όλα τα παιχνίδια να είναι ωραία. Είναι πολύ ωραίο. Θυμάμαι και σαν ποδοσφαιριστής, γιατί εμείς παίξαμε στα χρόνια τα καλά που ήταν τα γήπεδα γεμάτα με κόσμο. Και αυτό το εξασφαλίζει ο Άρης και είναι ένα πλέον κίνητρο για τους παίχτες. Πιστέψτε με, σε αυτό το πράγμα είναι κάτι παραπάνω αυτό. Όποιος παίζει τον Άρη, νομίζω ότι έχει ένα παραπάνω λόγο κάθε Κυριακή να είναι καλύτερος, να παίζει πολύ καλά, γιατί έχει κοντά ένα δυνατό παλμό, ένα δυνατό κόσμο και διψασμένο και ταλαιπωρημένο τα τελευταία χρόνια. Και φάνηκε και στο φιλικό του Σαββάτου που έδωσε άλλο χρώμα στην Κερκίδα, ο κόσμος του Άρη και παλμό. Ωραία, Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον άμεσο συνεργάτη του Μίλαν Ράσταβατς, τον Νίκο Νεντίδη.